Μπορεί κύριε να υπάρξει Τρεμόπουλε, και στο καπιταλιστικό σύστημα. Η δική σας θέση για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά και για, αν θέλετε, και για αυτά που ακούστηκαν στο πάνελ. Ναι, βεβαίως. Είναι σαφές ότι ζούμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου ή χρεοκοπίας, άμα θέλετε. Μόνο που για μας δεν υπάρχει νοσταλγία για την προμνημονιακή εποχή. Βλέπουμε πολλές δυνάμεις, ακόμη και της ακροδεξιάς, της αριστεράς, να χτυπάνε το μνημόνιο. Αυτό είναι το φάρμακο που, όπως ομολόγησε το Ιδρύνα στο Νομισματικό Ταμείο, ήταν μια λάθος συνταγή σε μια λάθος στιγμή, σε μια λάθος χώρα. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ζούσαμε μια οικονομία με ημερομηνία λήξης. Ζούσαμε σε μια οικονομία με πύληνα πόδια. Μιλάμε για το πελατειακό κράτος, μιλάμε για το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, μιλάμε για όλα αυτά που μας φέραν στο σήμερα, γιατί και σε άλλες χώρες έχουν καπιταλισμό, μόνο που στην Ελλάδα ήμασταν ο αδύνατος κρίκος μιας διεθνούς κρίσης του συστήματος. Αυτό συνέβη. Και γι' αυτό οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα, ούτε με απλή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστροφή με ένα κουμπί πατώντας στην δραχμή, λες και δεν θα αλλάξει τίποτε. Μιλάμε για αλλαγή συσχετισμών που βασίζεται σε κινήματα, σε άλλες πλειοψηφίες, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ όμως βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά ακόμη και τώρα να κάνει προτάσεις, λες και δεν άσκησαν την εξουσία. Λες και από το 1974 μέχρι σήμερα κυβέρνησαν άλλοι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όταν λέγατε πριν για ιδιωτικοποίηση που τα συζητάγανε, ξέραν το πρόβλημα, λέγανε που και που κάτι, καμιά κουβέντα, στην ουσία προσπαθώντας να ψαλιδίσουν το κοινωνικό κράτος, φυσικά, όχι να διαρθρώνοντάς το, αλλά ξεπουλώντας κομμάτια, υπήρχαν οι κοινωνικές αντιδράσεις και της αριστεράς, της αντιπολίτευσης πάντα, και στο τέλος οδηγηθούμαστε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Εμείς μιλάμε για μια έξοδο μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια, με παραμονή στο ευρώ, αλλά ταυτόχρονα με αλλαγή συσχετισμών. Μιλάμε για μια έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα μου πείτε, πού τη βλέπουμε? Είναι δυνατόν όταν σήμερα έρχονται μετά τη στιγμή της κρίσης και λένε ότι, ξέρεις, θα αγοράσεις και μερικά δισεκατομμύρια εξοπλισμούς για να επιστραφούν σε εμάς τα δισεκατομμύρια που σου δίνουμε για βοήθεια? Λοιπόν, αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όταν μιλάμε για τα 2/3 του χρέους που οφείλεται σε εξοπλιστικές δαπάνες που γίνανε την τελευταία 25 ετία από τη χώρα μας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ξεζουμίζουν ακόμη και αυτή τη στιγμή τη χώρα. Γι' αυτό λέμε να ανατραπεί ο άξονας στο Μερκοζή. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις εδώ και τώρα, όπως πολύ σωστά με ρωτήσατε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο στο παρελθόν. Εμείς προτείναμε ήδη από το Δεκέμβριο του 2009 την έκδοση ευρωομολόγου. Το ευρωομόλογο έγινε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιο του 2010. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόστηκε, γιατί ακριβώς έχουν άλλες πολιτικές. Ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα μας, το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση, όπως και άλλα πολλά ερωτήματα που θα θέσω στους καλεσμένους. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά και πάλι μαζί.